Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε αυτές τις απορίες που έχουμε σχετικά με το μπόνους παραγωγικότητας, ποιος το παίρνει, για ποιον είναι, πόσο είναι. Γιατί έχουμε και μια διαφωνία μεταξύ μας. Εμείς τι διαφωνία, δεν είμαστε καταρχάς δημόσιοι υπάλληλοι. Ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ναι, αλλά ούτε και εκείνοι έχουν μεταξύ τους διαφωνίες, γιατί φαντάζομαι ότι έχουν καταλάβει λίγο. Τουλάχιστον διαβάζοντας την ανακοίνωση της ΑΔΔ, ναι. Εγώ αυτό κατάλαβα. Ότι συμφωνούν άπαντες ότι πρόκειται. Για λίγους. Για πολύ λίγους, μη σου πω και για κοροϊδευτικά λίγους. Κάπως έτσι το γράφουν, ας ναι. πούμε, και στην ανακοίνωσή τους. Είναι μαζί μας ο κύριος Δερμιτζάκης. Βέβαια. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά και καλά. Χρόνια πολλά και καλά, Χριστός Ανέστη. Λοιπόν, τώρα ήρθε μπόνους παραγωγικότητας. Δεν έχετε παράπονο? Βεβαίως, εγώ έχω ήδη αγοράσει ένα πρωτοφύλλο που δίνουσα με μπόνους παραγωγικότητας. Λοιπόν, θα σας πω κάτι, επειδή σας άκουσα ότι δεν είστε δημόσιοι υπάλληλοι. Θα σας πω κάτι ειλικρινά, το οποίο κουβεντιάζεται τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ στους κύκλους του δημοσίου. Φυσικά το δημόσιο έχει ένα καλό που έμεινε πια ακόμα, ακόμα τουλάχιστον. Το σταθερό ότι είσαι κάπου που είσαι σταθερά, σε μια δουλειά η οποία έχει μια μονιμότητα σχετική, και αυτό είναι το μόνο θετικό που έχει μείνει τέλος πάντων στο δημόσιο τομέα. Επειδή σας άκουσα λοιπόν ότι δεν είστε δημόσιο υπάλληλοι, να ξέρετε ότι πια είναι πολλές και ζηλευτές οι θέσεις στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως. Και καλά κάνουν και είναι. Εγώ είμαι υπέρ ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχουν πραγματικά προσόντα, δουλεύουν με μεταπτυχιακά σε δουλειές, οι οποίες αμείβονται και καλά κάνουν και αμείβονται. Όσον αφορά λοιπόν το μπόνους παραγωγικότητας και όσα αυτά που λέγονται για το δημόσιο τομέα και αυτό που πέταξε ο κύριος Μητσοτάκης, πρέπει να τα απαντήσουμε ευθέως και εγώ σας το λέω ειλικρινά, γιατί σήμερα θα γίνω λίγο σκληρός και επιτρέψτε μου, θα αναλάβω την ευθύνη των λέξεων που θα πω. Ο κύριος Μητσοτάκης αυτή τη στιγμή και προκαλώ και τους υπουργούς, ιδιαίτερα αυτούς που είναι μέσα από την Κρήτη και τους βουλευτές της Κρήτης, να βγουν να απαντήσουν και αμέσως μετά που θα μιλήσουμε εμείς, ξαναδεί, να βγουν να απαντήσουν σε αυτά που θα πω. Που θα πούμε. Ας ξεκινήσουν λοιπόν να βάλουν πρώτα τα δώρα του Χριστουγέννου και του Πάσχα που 13 χρόνια δεν παίρνει δημόσιο υπάλληλο. Να ξεκινήσουμε λοιπόν από μια βάση που γίνεται σε όλη την Ευρώπη, αφού θέλουμε να είμαστε ευρωπαϊκή χώρα, που είμαστε οι τελευταίοι, μάλλον οι προτελευταίοι πριν τους Βούλγαρους. Έτσι, και σε μισθούς, να είμαστε χαμηλότεροι σε βασικό μισθό και από τον ιδιωτικό τομέα. Να ξεκινήσει λοιπόν ο κ. Μητσοτάκης από αυτό και μην πετάει το τυράκι στη φάκα ότι θα γίνει μπόνους παραγωγικότητας, γιατί πολύ καλά ξέρετε ότι αυτό δεν μπορεί να ευωδώσει και να περπατήσει. Και αυτό το προσπαθεί να το συνδυάσει με την αξιολόγηση. Η αξιολόγηση του δημόσιου γίνεται. Και υπάρχουν και πάρα πολλά καλά πτυχία, να ξέρετε, και που καλεί καλά βιογραφικά και πιο καλά βιογραφικά από τον κύριο Μητσοτάκη. Πριν 5 χρόνια μας λέγανε ότι είναι το καλύτερο βιογραφικό της Ελλάδος, αλλά δεν αμείβονται. Ναι. Το λέω ευθέως στον κύριο Μητσοτάκη, λοιπόν. Από εδώ το κανάλι σας και ευχαριστώ που μου δίνετε το βήμα. Έτσι. Το λέω ευθέως λοιπόν στους υπουργούς του κύριου Μητσοτάκη, στους βουλευτές του κύριου Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας. Και το λέω και γενικότερα για να μην φανώ, το λέω μονόπλευρα, προς όλες τις κυβερνήσεις από το 2011 και μετά. Μας είπαν ότι όταν βγούμε από το μνημόνιο θα ξανασυζητήσουμε τα δώρα Χριστουγέννου και Πάσχα. Μας τα τάξανε πολλές κυβερνήσεις. Πού είναι αυτά τα δώρα του Χριστουγέννου και του Πάσχα, πού είναι το επίδομα του καλοκαιριού, όταν το ίδιο το κράτος. Εκτός κάδρου είναι, κύριε Δερμιτζάκη, ούτε συζήτηση. Ακούστε, κύριε Καζιωτάκη, εγώ θα πω μια κουβέντα, αναλαμβάνω ξανά, σας το λέω ειλικρινά την ευθύνη αυτής της λέξης. Το κράτος αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως νταβατζής. Το λέω ευθέως. Και το λέω ως εξής. Εσάς, στον ιδιωτικό τομέα, επιβάλλει και καλώς, το υπογραμμίζω, πολύ καλώς επιβάλλει στους ελεύθερους επαγγελματίες να μέχρι 21 Δεκεμβρίου να καταβάλουν τα δώρα των Χριστουγέννων και καλώς επιβάλλει στα κράτος, διαχρονικά τα τελευταία 13 χρόνια, τη Μεγάλη Τετάρτη να καταβάλει το δώρο του Πάσχα. Στο ίδιο τον εαυτό του, αυτό το κράτος, αυτές οι κυβερνήσεις λειτουργούν ως ταβατζίδες στο δημόσιο τομέα που δεν τα καταβάλουν αυτά. Δεν έχουμε καταλάβει. Και πετάνε ένα μπόνους παραγωγικότητας να βγουν να μας απαντήσουν ευθέως οι υπουργοί της Νέας Δημοκρατίας. Και μιλάμε για ένα μπόνους παραγωγικότητας που, αν έχω καταλάβει καλά, κύριε Δερμιτζάκη, είναι περίπου 44 εκατομμύρια τα οποία πρέπει να μοιραστείτε οι περίπου 600.000 που υπηρετείτε στο δημόσιο αυτή τη στιγμή, σωστά? Εντάξει, ακούστε κάτι. Ναι, προφανώς, αλλά όλα αυτά λέγονται για τον εξής λόγο, κύριε Καζιωτάκη. Αυτό που θέλουν αυτοί και ποιο είναι το τυράκι στη φάκα είναι ότι ξέρετε και μάλλον πώς πάνε να το κάνουν, να δημιουργήσουν ένα κοινωνικό αυτοματισμό που γίνεται τα τελευταία 13 χρόνια, σας ξαναλέω, για το δημόσιο τομέα. Είμαστε αυτοί που, να σας θυμίσω, το 2011, το 2012, το 2015 που φαγυρίσαμε το κράτος, που πέραμε παχύλους μισθούς,
Έτσι. Αυτό λοιπόν τι είναι, είναι, ξέρετε κάτι, θα παράξει παραπάνω ο δημόσιος υπάλληλος και θα πάρει ένα πριμ. Λοιπόν, θα σας πω λοιπόν κάτι πολύ έτοιμα. Όποτε θέλετε κάνουμε ένα ρεπορτάζ και να πάρουμε και ξαναλέω βουλευτές της Δημοκρατίας ή όλων των κομμάτων, να πάμε αυτή τη στιγμή στον ΕΦΚΑ, που το έχω πολύ πρόσφατο, να δείτε τι φακέλους περιμένουν τους ανθρώπους εκεί πέρα για να βγάλουν τις συντάξεις και πόσα γραφεία είναι κλειστά, εδώ στο Ηράκλειο, στο Σταυρωμένο, πόσα γραφεία είναι κλειστά από την έλλειψη προσωπικού, μόνιμου προσωπικού. Βεβαίως. Να πάμε στα νοσοκομεία που δεν παρέχουν παροχές υγείας, γιατί τα ιδιωτικοποιεί ο κ. Μητσοτάκης, και μετά να βγει να μας πει μετά από αυτά που τα ιδιωτικοποιεί, που, δεν έχουμε, που έχουμε τεράστιες ελλείψεις παντού, τι πριν θα μας δώσει. Μετά από αυτά όμως, να μας απαντήσει όλα αυτά που είπαμε, για τα δώρα, τους μισθούς που πήραμε 40 ευρώ αύξηση μετά από 13 χρόνια, ενώ μετά από 13 χρόνια η βενζίνα είναι 1 ευρώ παραπάνω, και μετά να μας μιλήσει για πριν παραγωγικότητας. Γιατί είναι πραγματικά άθλιες οι δηλώσεις του κ. Μητσοτάκη. Άθλιες. Και να αναλάβουν όλες τις ευθύνες τους. Και με ποιες διαδικασίες, κύριε Δερμιτζάκη, με ποιες διαδικασίες θα επιλέγονται οι υπάλληλοι που θα πάρουν τελικά το πριν αυτό παραγωγικό? Το πριν. Ναι. Κοιτάξτε, δυστυχώς στο δημόσιο τομέα έχουμε χορτάσει από τους δικούς μας και τους δικούς τους. Βέβαια, αυτό ακριβώς. Όχι μόνο θα υπάρχει ο κοινωνικός αυτοματισμός, αλλά και μεταξύ τους οι υπάλληλοι θα φαγωθούν για το τίποτα ουσιαστικά. Να σας πω κάτι. Επειδή έχω και μια εικόνα με την εκπαίδευση, επειδή είμαι εκπαιδευτικός, αξιολόγηση πια γίνεται και στην εκπαίδευση. Αντιδράσαμε για κάποιους λόγους, εμείς συμφωνούσαμε σε μια άλλη αξιολόγηση, μην πω σε αυτή τη διαδικασία, θα σας κουράσω. Τέλος πάντων, επιβλήθηκε και η αξιολόγηση στο δημόσιο, παντού και στην εκπαίδευση. Αφού λοιπόν αξιολογείται ο εκπαιδευτικός, αξιολογείται. Και υπάρχουν αυτή τη στιγμή, να ξέρετε, στο 90% που έχουμε μια εικόνα, είναι στο 90% άριστα αυτή η εκπαιδευτική. Και σας ξαναλέω, ναι, οι άνθρωποι έχουν τεράστια, έχουν πτυχία, δεύτερα πτυχία, ξένες γλώσσες διαφορικά. Πού πληρώνονται αυτοί οι εκπαιδευτικοί που είναι αναπληρωτές με 900 ευρώ? Να ξαναρωτώ τους υπουργούς του κύριου Μητσοτάκη να μας απαντήσουν. Λοιπόν, αυτοί λοιπόν τα 900 ευρώ στο δημόσιο χωρίς δώρα Χριστουγέννων δεν είναι, δεν πρέπει να πάρω ένα πρώην παραγωγικό? Ας πούμε ότι ο Δερμιτζάκης δεν παίρνει. Εγώ, ας πούμε, δεν είμαι καλός δάσκαλος. Αυτά οι άνθρωποι δεν πρέπει να μισθούν? Πού είναι λοιπόν τα πριν παραγωγικότητα που λέει ο κ. Μητσοτάκης? Όλα αυτά είναι κουβέντες από το σωρό για να κάνουμε ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Να δημιουργήσουμε μάλλον ένα κοινωνικό αυτοματισμό. Αυτό είναι ο κοινωνικό αυτοματισμό. Ότι ξέρει κάτι, τώρα θα πάρουν ένα πριν, γιατί θα παράξουν έργο. Τώρα επιτέλους οι δημόσιοι υπάλληλοι, οι οποίοι ήταν ντεμπέλιδες τελικά, συνεχίζουμε στο ίδιο μοτίβο. Δεν είναι όμως έτσι τα πράγματα. Δεν είναι τα πράγματα έτσι. Και ξέρετε πολύ καλά τι έργο παράγουν αυτοί οι άνθρωποι, αυτοί οι καημένοι άνθρωποι στα νοσοκομεία. Νοσηλευτές και γιατροί. Τι κόσμο βλέπουν κάθε μέρα που δεν προλαβαίνουν. Και ξέρετε τι μισθούς παίρνουν. Και ξέρετε τι μισθούς παίρνουν από το ότι όταν γίνονται προκηρύξεις δεν πάει πια ο κόσμος. Πού να ξέρετε, πάει, ξέρετε, τα 3.60. Τι να κυρία Καρδιωτάκη, κάτι τελευταίο. Συγγνώμη. Προχθές με ρώτησαν και σε ένα άλλο συνάδελφοί σας σε ένα ραδιοφωνικό σταθμό. Γιατί κάνουμε τη διαδήλωση την Τετάρτη που ήταν η Πρωτομαγιά? Ένα παράδειγμα θα σας πω. Εκτός από ότι πραγματικά δεν είναι άγονες οι προκηρύξεις, γιατί δεν αμείβεται πια ο δημόσιος υπάλληλος, είναι ασυμβασιούχος με 8 καλωστάρικα, 9 καλωστάρικα, χωρίς τα δόγια και τα σχετικά. Προχθές καλέσανε από προκήρυξη του 2019 στην πυροσβεστική ανθρώπους για να καλύψουν τη σεζόν. Καταλαβαίνετε τη πυροπροστασία του καλοκαιριού. Στην Ιεράπετρα, στα Χανιά, ανθρώπους που ζουν στο Ηράκλειο, ανθρώπους που ζουν στην Αθήνα. Ποιος θα πάει με 900 ευρώ και 850 ευρώ για 6 μήνες να αφήσει μια δουλειά του ιδιωτικού τομέα που είναι σταθερή και θα είναι 35-40 χρονών για να πάει στο δημόσιο, να καταλάβει τι? Θέλω να πω ότι το δημόσιο έχει και εμένα τα τελευταία 13 χρόνια το διαλύσανε. Έχει και εμένα. Να μην μιλάει λοιπόν, ξαναλέω για άλλη μια φορά, ο κύριος Μητσοτάκης για πρώτη παραγωγικότητα. Είναι άθλιες οι δηλώσεις του και είναι κοροϊδία. Αυτό. Με όλα τα επιχειρήματα τα προηγούμενα που έχουμε πει. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρέμβαση, κύριε Δερμιτζάκη. Συγγνώμη για τον τόνο μου, αλλά εντάξει, έχει φτάσει ακόμα στο φταίνι πια. Γίνεται, αντιληπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.